Βίντεο σοκ που κόβει την ανάσα. Η στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης για τον 39χρονο στο Ρέθυμνο, όπως καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Θρήνος στο Ρέθυμνο για το χαμό του 39χρονου Γιάννη. Το τραγικό τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 5 η ώρα τα ξημερώματα Κυριακής στην παραλία του Ρεθύμνου, όταν κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο άντρας έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε και προσέκρουσε σε πινακίδα, αφήνοντας το οδόστρωμα την τελευταία του πνοή. Τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέροντας τον στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου απλώς δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε αυτό εδώ το σημείο, στο παραλιακό μέτωπο του Ρεθύμνου, έξω από τη μαρίνα, σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο που στήχησε τη ζωή του 39χρονου Γιάννη. Έγινε ένα πολύ θλιβερό συμβάν νωρίς το πρωί σήμερα στο Ρέθυμνο. Ένας μοτοσυκλετιστής εξετράπη της πορείας του, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Όταν ήρθε στο νοσηλευτικό μας ίδρυμα, ήταν πια αργά, είχε καταλήξει. Από την πρόσκρουση. Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο λίγο μετά τη μοιραία σύγκρουση, μιλά στο φακό της Κρήτη TV για τη στιγμή που αντίκρισε το θύμα. Άκουσα ένα μπαμ. Και ήρθα εδώ με τα μάξι να δω τι έγινε. Αυτό. Τον είδα live. Δεν μπορούσα να το κοιτάξω. Τι να κάνω. Δεν τα μπορώ εγώ αυτά. Απλά πήγα να βοηθήσω. Είδα ότι ήταν νεκρός, οπότε. Πριν ήταν ασθενοφόρο, πριν έρθει. Το ξέραμε όλοι, απλά ήρθε το πήρε και φύγανε. Ήταν ήδη νεκρός. Άφησε τις τελευταίες επινόησεις εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως ο 39χρονος άντρας δεν φορούσε προστατευτικό κράνος, ενώ συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία από το άδικο φευγιό ενός ακόμα νέου ανθρώπου που ξεψύχησε στην άσφαλτο βυθίζοντας το πένθος τους οικείους του. Είμαστε συγκλονισμένοι. Χάνονται νέοι άνθρωποι με έναν τρόπο που πραγματικά δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Εύχομαι έναν τελευταίο θύμα που ακούμε για πολλά χρόνια ακόμη και μακάρι πραγματικά όλοι μας στο βαθμό που μας αναλογεί να πάρουμε όλα αυτά τα μέτρα που απαιτούνται για να γλιτώνουν οι ανθρώπινες ζωές. Τώρα σοκαρίστηκα γιατί δεν ξέρω κάτι, ούτε μου είπε κανένας κάτι εδώ. Λένε πολλές φορές οι δρόμοι φταίνε, οι δρόμοι. Εγώ θεωρώ ότι ναι, εντάξει, δεν έχουμε καλούς δρόμους, έχουμε προβλήματα με τους δρόμους, αλλά θεωρώ αυτό το ξενύχτη, αυτό το ποτό, όλη αυτή η κατάσταση. Η πόλη είναι γεμάτη κόσμο, οι οποίοι σε λίγο παραπάνω να τρέξεις, πέφτσα πάνω σε ένα. Ο Γιάννης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης. Πρόκειται για το 43ο θύμα της ασφάλτου από την αρχή του έτους στο νησί και η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Γεράνι Ρεθύμνο, από όπου καταγόταν.